Όπου η συζήτηση για τη διαστημική πολιτική της χώρας προκαλούσε έτσι ηρωνίες, ναι, γελάκια, κυρίως από ασχέτους. Κυρίως από ασχέτους, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Στην ελληνική τροχιακή θέση υπάρχουν δύο δορυφόροι, ο Ελλάσσα 3 και ο Ελλάσσα 4. Έχει δρομολογηθεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος η οικοδόμηση στην Ελλάδα μιας πλήρους συστοιχίας μικροδορυφόρων. Και βεβαίως είχαμε και την τεράστια επιτυχία προημερών τη συμφωνία με την NASA. Όπου το πρώτο ελληνικό αυτό. Θα φτιαχτεί, προσέξτε, θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω. Έλληνες επιστήμονες θα φτιάξουν όχημα στο οποίο θα μπουν απάνω, θα εξοπλιστεί το όχημα με τα απαραίτητα σύνεργα για να γίνουν πειράματα στην επιφάνεια της Ελλήνης. Και αυτό έχει ορίζοντα 2021-2022. Ποιος θα είναι η κυβέρνηση του 2021? Ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Γιατί είναι τόση σιγουριά? Γιατί ο λαός θα συνεχίσει την πορεία εξόδου από την κρίση. Δεν θα γυρίσουμε στις εποχές της ανεργίας, της Νοβάρτης και της Siemens. Και του Χριστοφοράκη. Αυτό θα μπορούσε κανείς να είναι ότι είναι η επιθυμία της κυβέρνησης. Όχι, είναι, νομίζω, είναι και η επιθυμία του λαού και αυτό νομίζω θα συμβεί. Έτσι, ο λαός έχει δοκιμάσει δύο βασικές συνταγές. Μία συνταγή η οποία έφερε την καταστροφή και μία άλλη συνταγή της αριστερής προοδευτικής πολιτικής η οποία οικοδομεί κοινωνικό κράτος, κλείνει τις πληγές των μνημονίων και βγάζει τη χώρα στο ξέφωτο. Λοιπόν, και αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, διότι εμείς παραλάβαμε την ανεργία στο 27, την έχουμε ρίξει στο 18 και η συνέχιση αυτής της πολιτικής μπορεί να τη ρίξει στο 7. Η αντιστροφή και η επανάκαμψη των κατεστημένων δυνάμεων, οι οποίες εκτός από νεοφιλελεύθερες αποδεικνύεται βήμα το βήμα ότι ήταν και μέσα στη διαφθορά ποτισμένες, και την ανεργία στο 27 θα πάει και θα ξαναδούμε τα τεράστια συμβόλαια τύπου Νοβάρτης και Siemens να διωγγώνουν το δημόσιο χρέος, το οποίο μετά πέφτει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Τώρα που μπήκαμε στα πολιτικά σενάρια, θέλω να δούμε κάτι που επίσης είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και να κλείσουμε με αυτό την απόψηνή μας συζήτηση. Ξέρω ότι είναι υπέρβαση για εσάς να είστε μέχρι τόση ώρα, μέχρι τέτοια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε κάτι που είπε σε άλλο επίπεδο ο κύριος Μητσοτάκης και είναι σε συνάρτηση με αυτό που λέμε τώρα για τα σενάρια χθες, την συνέντευξή του στον Α, για τις εκλογές δηλαδή. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, η κυβέρνηση επόμενη μέρα σε κάθε περίπτωση θα σχηματιστεί. Θα σχηματιστεί και για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, διότι η χώρα δεν αντέχει σε καμία περίπτωση την περιπέτεια εκλογών με απλή αναλογική που θα οδηγήσουν σε ένα τεράστιο πολιτικό αδιέξοδο. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η κυβέρνηση θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα. Άμα με ρωτάτε αν αυτή η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ στην σημερινή του μορφή, σας λέω όχι. Ο κύριος Τσίπρας, όσο εξακολουθεί τουλάχιστον να είναι πρόεδρος του και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές, αλλά αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον κύριο Τσίπρα δεν μπορεί να αποτελεί μέρος καμίας πλατιάς πολιτικής συμμαχίας συμπόρευσης για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Πάμε λίγο να σταθούμε τώρα σε αυτό το σενάριο, κύριε Παπά, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούσατε τι είπε, έτσι, ότι στην κυβέρνησή μου μπορεί να είναι όλοι πλην ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσαμε να το κόψουμε όλο. Γιατί θα ήθελε πολύ χρόνο. Μας απέκλεισε δηλαδή. Είπε με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό το Τσίπρα. Και επειδή οι μεθεπόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, και αυτό ακόμη ίσως ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει και δεν το έχει σκεφτεί και δεν το έχει επεξεργαστεί, αρχίζουν ήδη και παίζουν σενάρια. Και δεν θέλω να σενεριολογήσω έτσι για να σενεριολογήσουμε, γιατί μπορεί να είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτά τα σενάρια μπροστά μας. Δηλαδή, γίνονται εκλογές Οκτώβριο, Σεπτέμβριο. Στο τέλος της τετραετίας, κανονικά. Κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Αποκλείεται το ενδεχόμενο του Ιουνίου, που λένε κάποιοι. Γιατί να γίνουν εκλογές τον Ιουνίου? Αν είναι καλά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πότε προλαβαίνει κανείς να τις προκηρύξει. Υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα. Επειδή ακριβώς οι βουλευτικές εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά, ούτως ή άλλως, είναι 3-4 μήνες μετά τις ευρωεκλογές, οι ευρωεκλογές ούτε οριακά δεν μπορούν να παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα οι πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι σαν τις ευρωεκλογές του 2014, όπου οι προγραμματισμένες εκλογές ήταν για τον Ιούνιο του 2016. Έτσι δεν είναι? Άρα δύο χρόνια μετά. Τώρα έχουμε 4 μήνες, ούτως ή άλλως θα πάμε σε εθνική κάλπη το φθινόπωρο του 19 και θα πάμε και θα, η χώρα, όπως σας είπα και πριν, θα συνεχίσει την προοδευτική της πορεία. Άρα αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Και γίνονται εκλογές λοιπόν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 19.
Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι αυτοδύναμη, εκεί θα πρέπει να βρει εταίρους. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα τεθούν και όλες. Εντάξει, αυτό όμως αφορά το ρεπορτάζ, ναι. Δεν αφορά τη δική μας πολιτική στρατηγική. Εμείς θα τις κερδίσουμε τις εκλογές. Αν είστε αυτοδύναμοι. Θα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι μπορεί να οικοδομεί τις συνενέσεις και τις πλειοψηφίες, ναι, για να έχει η χώρα σταθερή διακυβέρνηση. Αυτό έχει αποδειχθεί ακόμα και σε περιόδους που πολλοί αυτό δεν το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πραγματικά δεν ήταν πεποίθηση πολλών ότι η συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες θα άντεχε. Και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της τετραετίας. Άρα λέτε ότι, καλά θα μου πείτε, ακούγεται λίγο πρόωρο, αλλά μπορεί και να μην είναι πάρα πολύ, για να δούμε λίγο πιο μακριά. Mm. Δηλαδή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, αλλά όχι αυτοδύναμο, εκεί η εταίρη σας τι είναι, κύριε Παπά? Οποιοδήποτε κόμμα του κέντρου, της κεντροαριστεράς, είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει καταγγείλει εμείς συνεργασία Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνία προς σύμφωνο γάμου, ναι, ας το πούμε. Εντάξει, προφανώς έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή, ναι, η κυρία Γεννηματά να ταυτίζεται με την αντιπολιτευτική ρητορική του κ. Μητσοτάκη. Ναι, και δεν έχει εξτομίσει κάποιες απλές λέξεις οι οποίες, ναι, λέγονται. Οπότε, ότι, δηλαδή δεν έχει αποκλείσει. Ναι. Την, οπότε, μάλλον, ναι, δεν έχει αποκλείσει τη συγκυβέρνηση με την, ναι, Νέα Δημοκρατία. Οπότε εσείς με ποιους θα πάτε? Αν δεν είστε αυτό. Εάν λοιπόν σας λέω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, είμαι βέβαιος ότι θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και θα βάλουν μυαλό ορισμένοι και θα κάτσουν μαζί μας στο τραπέζι και θα αποκτήσει προοδευτική διακυβέρνηση η χώρα. Με δυνάμεις που δεν είναι τώρα ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Έτσι πάντως λέγανε και το 2015. Έτσι λέγανε και το 2015, κυρία Κρυβοπούλου. Πρέπει να το θυμηθούμε και το, ναι, Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη και να δείτε ότι με την πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ που απαντήσατε και σε όλα και που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας. Πάμε και εμείς στο διαφημιστικό.